η βασανισμένη και περιφρονημένη ζωή που περνούμεν από πόλινης πόλινος νομάδες, μας συνάγκασε να συνέλθομεν και να συζητήσομεν την αιτία του κακού. Είδαμε λοιπόν ότι και εμείς εργάτες του πνεύματος υποκείμεθα εις την ιδίαν εκμετάλλευση με τους εργάτες των χεριών, υποχρεωμένοι να εργαζόμεθα προς πλουτισμόν ολίγων επιχειρηματιών χωρίς καμίαν απολαβήν οικονομικήν, ούτε ηθικήν, ούτε υλικήν. Υπόθηκε οι ελπίδες που μας όθησαν εις το στάδιο του θεάτρου σβήνουν μπροστά εις την μανία του χρηματισμού των διαφόρων εκμεταλλευτών του θεάτρου. Ήτο αναγκαιότης λοιπόν η φρούρησης και η άμυνα των συμφερόντων μας, τα οποία καταρακώνονται από αυτούς. Προς τον σκοπόν αυτών ιδρύσαμεν συνδικάτων. Του οποίου το καταστατικό θα τηρήσομεν με όλες μας τις δυνάμεις. Ελπίζοντας δε ότι θα έχουμε εις το πλευρό μας όλους τους συναδέλφους μας, καθώς και κάθε εργάτη που επιθυμεί την καλυτέρευση της τάξεως του και την εξάπλωση της επιστήμης και της τέχνης. Διότι το θέατρον έχει άλλην αποστολήν. Και εμείς, ως όργανά του, υποδουλωμένα ως τώρα οικονομικός, πολύ κακώς εξυπηρετήσαμεν αυτό. Βελτιώνοντας την οικονομική μας κατάσταση, θα δυνάμεθα να φέρομεν το θέατρο εις χρησιμοτέραν αποστολήν. Συνδικάτο Ηθοποιών, Αθήνε, 1914. Oh.